αλλά και τιμή και περηφάνεια που έχετε μπλέξει στο πρόγραμμά σας, στο πολύτιμο σας χρόνο, να τον αφιερώσετε και να περάσετε μέσα από ένα, λέμε εμείς, ιστορικό Δήμο της Κύπρου. Θα έλεγα ίσως και τον ιστορικό τρόπο, με μια πλούσια παράδοση, μοναδική, όπου συμπυκνώνεται σε τρία σημαντικά στοιχεία και θα είμαι σίγουρος. Το πρώτο είναι στην αρχιτεκτονική του, ότι με θυσίες κρατούμε αυτόν τον πολιτισμό που σας αναφέρω. Σήμερα δεν είναι ώρα για να σας κουράσω, ούτε και είναι ώρα των μεγάλων λόγων. Αλλά να σας καλωσορίσω και με αυτή την ευκαιρία θα σας δώσω ένα λευκαρίτικο κέντρημα να μου επιτρέψετε να το ανοίξω. Και αν υπάρχει μια μικρή είδηση, θα το κρατήσω. Είναι το πρώτο, τονίζω για δεύτερη φορά συνειδητά, το πρώτο πιστοποιημένο προϊόν της κυπριακής χειροποίησης. Τονίζω, είναι το πρώτο που παρουσιάζεται και που δίνει. Μέσα από μια τεράστια... Χαρακτηριστικό του, Δήμαρχε, δεν ξέρω πόσο καιρό χρειάζεται να γίνει ένα τέτοιο. Χρειάζεται από 6 μήνες μέχρι 2, 3, 4 χρόνια, χωρίς να υπερβάλλω πραγματικά. Οπότε είναι, είναι έργο τέχνης. Είναι έργο τέχνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μετήσκεψη στην Κύπρο και τόσο από το επίσημο πρόγραμμα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω λίγο περισσότερο τα χωριά της Κύπρου, την κοινωνία της Κυπριακή, τους ανθρώπους που βιώνουν τη σημερινή πραγματικότητα. Τα Λεύκαρα είναι ένα τακτικό προϊόν που σκεφτήκαμε να συνεργάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστά, βέβαια κυρίως από τις Τσεχικεπίστρες και το Λευκαρίτρο Κέντρο, που όπως είπατε κι εσείς είναι πλέον καταχωρημένο στην Άλλη Πολιτική Κληρονιά, Έρωση του Ιστορικής Κληρονιάς από την UNESCO. Αλλά και η αρχιτεκτονική του χωριού, όπως τη βλέπω, είναι πολύ.